Θα έκανα μόνο αν πήγαινα εγώ με άλλο γκόμενο, γιατί ο γκόμενος μου να μην πάει με καμία. Αλλό και καλησπέρα. Το θέμα είναι για το swinging. Ξέρεις καταρχάς τι είναι? Όχι, πες μου. Είναι ανταλλαγή συντρόφων. Θέλω να μου πεις αν θα έκανε swinging. Τώρα όχι, τώρα στο μέλλον δεν ξέρεις ποτέ τι τυχαίνει. Όχι, δεν νομίζω, δεν είμαι τέτοια καθόλου. Όχι, για κανένα λόγο. Θέλω ότι είναι δικό μου να είναι δικό μου, δεν είμαι τίποτα. Με τη σχέση μου δεν νομίζω. Γιατί ακόμα και αν το είχαμε συμφωνήσει, πιστεύω κάποιο θα ζήλευε από ένα σημείο. Θα ζήλευε, θα τον προβλημάτιζε από ένα σημείο και μετά. Δεν νομίζω. Πρέπει να ήμουν υπολείψημένο. Δεν ξέρω, εξαρτάται και τον παρτενέρ βασικά. Άμα η κοπέλα είναι και αυτή πολύ ανοιχτή, εξαρτάται την περίσταση θα πω. Όχι, νομίζω είμαι αρκετά. Τα ξενέρωτη για να το κάνω αυτό. Ντρέπομαι νομίζω να το κάνω αυτό. Όχι σε σχέση. Τώρα για να το κάνει αυτό το πράγμα πρέπει να είσαι τελείως ανοιχτό άτομο και στις ιδέες. Άρα θα το κάνει με μια σχέση η οποία δεν είναι πολύ σοβαρή. Εννοείται, μόνο με αυτό. Θα σου ψημένο γι' αυτό θα το θέλει. Ναι. Όχι, δεν θα έκανα. Θα έκανα λίγο. Τι ανατρόπασε με το nanosecond ήταν αυτό. Όχι, θα σου πω. Λοιπόν, θα έκανα μόνο αν πήγαινα εγώ με άλλο γκόμενο. Γιατί ο γκόμενος μου να μην πάει με καμία. Απλά να καθόταν και να έβλεπε. Ναι, why not. Βίτσια είναι αυτά. Αν σου ζήταγε αυτός. Μπούλο. Τι? Μπούλο. Κάτσε να κατέβεις λίγο από το σκάνια να τα πούμε. Τι εννοεί μπούλο? Άρα θέλει κάποια άλλη. Θέλει κάποια άλλη. Πόσο καιρό είσαι ζευγάρι? Ένα χρόνο και κάτι. Θέλω να μου πείτε αν θα κάνετε swinging. Με τα ξύμαση ή ο καθένα ξεχωριστά. Ο καθένα ξεχωριστά δεν λέγεται swinging, λέγεται κέρατο. Σωστό. Θα κάναμε. Θα μπορεί. Είναι πιθανό. Εξαρτάται. Εσύ θα ήθελε να κάνει. Ναι, θα ήθελα. Εσύ? Εγώ θα πω εξαρτάται τη φάση. Τώρα όχι. Είμαστε τέλεια. Είμαστε full ρεντεβέντ. Δεν θα το έκανα. Θα έκανε τώρα. Μπορεί, αλλά θα δυσκολευόμουν πολύ για να το κάνω. Κρέμεσαι από τα χείλη σου, αν τα πάρει το approve ή όχι, ρε φίλε. Όχι, ξέρει τι είμαι. Προσέχω τι λέω, προσέχω. Δεν είναι και καλά κάνει, δεν είναι καλά κάνει. Τα λέω για όλα μετρημένα. Δεν νομίζω. Ξέρω, λίγο βλακία μου φαίνεται. Μπορεί να το κάνει για την εμπειρία. Δεν το ακούω και συχνά κιόλα. Δεν είμαι κάθετη, αλλά θα το σκεφτόμουν. Δεν νομίζω. Γιατί? Γενικά είμαι λίγο ένα άτομο που αν δεθεί με έναν άλλον, δεν μπορώ να το φανταστώ να πάει με κάποιον φίλο μου ή τέλο πάντων να τα αλλάξουμε, να πάω. Ναι, αλλά θα είστε μαζί ταυτόχρονα. Θέλω να είναι μόνο δικιά μου, ρε φίλε, είναι τέτοιο. Οκ, δεκτό, δεν επιμένω. Δεν το κάνω εγώ. Ωραία. Τι τους άρεσε εσύ, απαγορίνα μου. Αναλόγως, εάν ήταν ας πούμε ένα ζευγάρι φίλων μου που τους ξέρω χρόνια και είχα κι εγώ χρόνια σχέση όμως και ήμασταν οκ, okay, ίσως το συζητούσα. Αλλά θα το πρότεινα εγώ. Δεν θα ήθελα να μου το προτείνω άλλο. Με φίλους σου θα το έκανες. Δηλαδή θα είσαι σε ένα τραπέζι και θα πεις: λοιπόν, Μάκη, Γεωργία, μωράκι μου, τι σκέφτεστε να περάσουμε μέσα και να κάνουμε ανταλλαγή? Μια που είμαστε τόσο φίλοι, να σφραγίσουμε τη φιλία μας. Δεν είναι καλύτερα να το κάνεις με άνθρωπο που έχεις οικειότητα και τον γνωρίζεις? Τώρα να πας με έναν άγνωστο δεν είναι λίγο? Υπάρχουν δύο ταμπλό. Υπάρχει η εκδοχή ότι καλύτερα ένα άγνωστο, τον οποίο δεν τον ξαναδώ, παρά το Μάκη και την Κατερίνα με τον οποίο θα φάμε μαζί και το επόμενο σουκού. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν πρόβλημα. Π.χ. μπορεί να το κάνουμε το προηγούμενο βράδυ και την άλλη μέρα να βγούμε για φαγητό και να πούμε αχ, τι ωραία ήταν χθες, ρε. Θυμάσαι, ξέρω εγώ, χθες που. Εάν κρίνω κι εγώ ότι είναι απαραίτητο, θα το έκανα. Τι θεωρούμε απαραίτητο, το ζητάει ο ίδιος. Σου λέει θέλω. Αν α πούμε η σχέση μας δεν πάει καλά, τότε ναι. Δεν θα έκανα γιατί θέλω αποκλειστικότητα. Θέλω πολύ αποκλειστικότητα. Έρχεται η σχέση σου και σου λέει μωράκι μου, λέω να το δοκιμάσουμε και αυτό, να διευρύνουμε τους ορίζοντές μας. Όχι, δεν θα κάνουμε, ρε φίλε, γιατί. Τι, έτσι, θα δίνω την κοπέλα μου όπου να είναι. Άρεσε κάθετο. Κάθετο. Δεν υπάρχει. Εκτός άμα είσαι σε μια ηλικία 50 φεύγα και έχεις βαρεθεί και λες εντάξει, τι να κάνω τώρα με τη ζωή μου, ας κάνω ένα swinging. Εκεί θα τα άκουγες δηλαδή. Ναι, εντάξει, εκεί μπορεί να το ήθελα κι εγώ. Τώρα σίγουρα όχι, είμαι πολύ μικρός. Άμα δεν ήμουν σε σοβαρή σχέση, μπορεί. Τι θα σου άρεσε, τι θα σε intrigue και θα δεις να το κάνεις. Γνωριμία καινούργιων καταστάσεων για να μην επεκταθώ περισσότερο. Να δω πώς συμπεριφέρει το υπόλοιπο κόσμο. Εκεί θα το δεις. Είναι ένα social experiment για σένα αυτό. Αν έκανες εσύ θα το έλεγες. Δεν νομίζω. Άρα τώρα μπορεί να μας λες και ψέματα. Μπορεί. Αλλά και καλησπέρα. Όχι, δεν ζηλεύω αρχικά. Άμα μάθω θα πάει με κάποια άλλη. Δεν θα είστε μαζί όμως και θα το κάνετε. Όχι, ζηλεύω και πάλι πολύ. Θα ήθελα να το κάνει πίσω από τη πλάτη σου. Ιδανικά καθόλου. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται, κυρία μου. Θα γίνει με κάποιο τρόπο. Καλύτερα πίσω από την πλάτη μου. Ναι. Καλύτερα. Δεν θέλω να το ξέρω. Έρχεται η κοπέλα σου και σου λέει θέλω να κάνουμε swinging. Τι λες? Πώς σου ήρθε αυτή η ιδέα? Εν τω μεταξύ ο άλλος είναι ναι και άλλος κάνει. Όσο το σκέφτομαι. Όσο το σκέφτομαι, λες να έχει ένα βίντεο τραβάμε. Εγώ θα πάω σπίτι μου, εσύ θα φάτε πατόφυλλα. Ναι, έτσι είναι ακριβώς. Κατάλαβα. Αν ερχόταν τα χώρια και στο ζητούσε. Θα το έπαιρνα καταρχάς ότι δεν του δίνω αυτό που θέλει να του δώσω. Όχι, τώρα στα τσακίδια δεν λέει. Εντάξει, ρε φίλε, δεν λέει τώρα. Θα μου ξυνήσει, ναι. Αφού σου λέω θα το πρότεινα μόνο εγώ, μόνο σε αυτήν την περίπτωση το δεχόμουν. Γιατί θα ήμουν στο φάση κάτι πάει λάθος. Είμαι ανοιχτή σαν άνθρωπο αυτά. Θα το σκεφτόμουν. Καλό είναι να τα εκφράζουμε αυτά, πιστεύω όλα. Θα το συζητήσω μαζί τη. Είναι αναλόγω και το άτομο, αναλόγω τη σχέση. Τώρα είναι μια πολύ πρόσφατη. Μπορεί να το σκεφτόμουν. Αν ήταν κάτω από χρόνο, ας πούμε. Θα αποφάσισα πως όχι και μπορεί και να το χώριζα κιόλας. Πλάκα μου έχει συμβεί αυτό. Για πολύ πες. Πρόσφατα. Όπα, για πες. Δεν αντέδρασε καθόλου. Τι σου είπε η κοπέλα? Μου είπε ότι μπορεί να ανοίξουμε τη σχέση μας με έναν ιδιαίτερο τρόπο που εγώ δεν συμφώνησα. Πόσο καιρό ήσασταν μαζί? 7 μήνες. Συνεχίσατε μετά? Όχι, βέβαια. Θα μου κάνει εντύπωση. Δεν είναι κάτι που ακούω συχνά. Αλλά από εκεί και πέρα
Θα το σκεφτόμουν. Θέλει σκέψη το πράγμα. Θα το έκανε όμω. Μπορεί. Ναι, ναι. Άμα τον ήθελα πολύ, ενδεχομένω μπορεί να το σκεφτόμουν. Αλλά νομίζω ότι κατέληγα στο να μην το κάνω. Θα στενεχωριόμουν πιο πολύ παρά θα ξανέρνα. Σε παρακαλώ, μην μου το κάνει αυτό. Θα λέω εντάξει, δεν είμαι κι εγώ αρκετό, ξέρω εγώ. Θα ένιωθα λίγο μειονεκτικά. Έτσι θα ένιωθα, δεν ξέρω. Θα νιώθει μειονεκτικά και με δονητή. Όχι, με δονητή, όχι. Γιατί εντάξει, είναι κάτι που μπορεί να το βάλει στο παιχνίδι για να εξελίξει την εμπειρία. Αν θυμώσει, βγάζει μπαταρίε και τι πετά. Θα τον έβριζα. Θα τον ξύλο, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα τον χώριζα. Μετά θα σκέφτομαι ότι έχει κάνει και άλλα πράγματα με την άλλη κοπέλα. Οπότε μετά θα ήταν πολύ δύσκολο να ξαναείμασταν μαζί. Θα ήταν λίγο άβολο σίγουρα. Πολύ πιθανό να λέγα όχι. Θα σε χάλαγε όμω που μπήκε στη διαδικασία να σου ζητήσει κάτι τέτοιο. Όχι ιδιαίτερα. Πιστεύετε ότι είναι το νοτική ένεση σε μια σχέση ή μπορεί να την καταστρέψει. Σίγουρα. Το νοτική ένεση. Τέλο μιλάμε. Ναι, όχι, φουλ. Δηλαδή το τύπου ανανεώνεσαι για τα καλά, κατάλαβε. Απ' τη μία ίσω τη βοηθούσε, απ' την άλλη ίσω καταλήγαμε χωρισμένοι γιατί μπορεί στον εκάστοτε σύντροφο να άρεσε όχι και ο ψή που θα πήγαιναν. Μπορεί. Μπορεί για να καταλάβει αν όντω ο άλλο σε θέλει πραγματικά. Αν εγώ δεν είχα πολύ καλή σχέση με τον σύντροφό μου και τον έβλεπα να κάνει κάτι με άλλη κοπέλα και με πείραζε, τότε θα καταλάβαινε τι αισθάνομαι πραγματικά για αυτόν τον άνθρωπο. Θεωρώ ότι πιο πιθανό είναι ότι να την καταστρέψει σιγά σιγά. Για να θέλει να πάει σε κάποιον άλλον, μάλλον δεν κάνει κάτι καλά εσύ. Εγώ αν το έκανα εν τέλει θα ξενέρωνα και θα μετάγαινα. Άμα το έχουν συμφωνήσει εξ αρχή, πιστεύω ότι είναι μια χαρά. Οι μερικέ σχέσει μπορεί να γίνουν ακόμα καλύτερε. Απλά πρέπει να έχει αυτό το κουράγιο και την εμπιστοσύνη στον άλλον. Το κουράγιο. Ανάλογα την ηλικία που είσαι, είναι μια εμπειρία που μπορεί να κάνει για να κάπω να εξελίξει τη σχέση σου και να κάνει κάτι καινούριο, όπω όλα τα υπόλοιπα μπορεί να κάνει. Ενδεχομένω να δημιουργείται μια απόσταση, γιατί μπορεί ο άλλο παρτενέρ να ξαφνικά να του αρέσει πιο πολύ ο παρτενέρ από το swinging. Ίσως πέσει λίγο η ένταση στο original ζευγάρι. Η σχέση πάει καλά. Δηλαδή ο ένα τα έχει καλά με τον άλλον. Δεν τον νόσει. Άπαξ και δεν τον νόσει, είπανε πει ότι δεν ήταν καλή σχέση. Σωστό, μαζί τη πολύ σε αυτό, ναι. Ναι, ισορροπήσε λίγο το παντόπλα, καλά. Πιστεύω ότι την καταστρέφει και τη φτύρει. Γιατί άμα θέλει να ανανεωθεί με κάποιον άλλον, μπορεί να βρει καινούργιε δραστηριότητε που δεν έχετε κάνει, καινούργια πράγματα, κάπω έτσι. Θε να κάνουμε swinging. Όχι, θε να πάμε η ορειβασία. Πάμε για swinging καλύτερα. Έρχεται το αγόρι σου, συμφωνείτε να κάνετε swinging. Είσαι κι εσύ σύμφωνη. Θέλω να πει τι όρου θα έθετε προκειμένου να προχωρήσετε σε αυτή τη διαδικασία. Σίγουρα να μην είναι πατησάκια με τίποτα όμω. Σε σπίτι σίγουρα. Όχι, δεν θα είχα κάποιο άλλο όρο. Είμαι ανοιχτή σε όλα. Καταρχά να μην καταλήξει σοβαρό όλο αυτό. Δηλαδή, μην μου πει ότι σε παρατάω για να κάνω σχέση, ας πούμε, με αυτή. Να διαλέξω ένα στο αλουνού τουλάχιστον. Δηλαδή, σου δίνω εγώ τρία άτομα, μου δίνει εσύ τρία άτομα και διαλέγω. Να μην τη θεωρεί όμορφη. Έχετε τον όρο να μην ξαναγίνει. Αν μου ξαναζητήσει να γίνει με του ίδιου, κάτι θα σημαίνει. Θα σημαίνει ότι μάλλον θα του άρεσε πιο πολύ αυτή η κοπελίτσα. Αν ήταν να το κάνω, θα το άφηνε ελεύθερο, δεν θα βάζα κάποιο όρο. Τελειώνουμε με το τέρι μα. Αυτό θα έθετα σαν όρο. Άρα όλα θα τελειώνει και θα πει μισό λεπτό να πάω στο ζουνίνα μου. Κάτι τέτοιο. Το θέμα ειδικά είναι ήδη πολύ ανοιχτό, οπότε δεν θεωρώ θα έθετα όρους. Δηλαδή από τη στιγμή που πας με τον άλλο. Πας okay, με τα όλα. Έχεις κάνει όλα, ναι. Δηλαδή, okay, ας πάμε κι όλοι μαζί, ας πάμε και. Δεν ξέρω. Α, θα πηγαίνεις και με τον άλλον. Όχι, δεν ξέρω. Να μην είχε συναισθήματα μετά για εκείνη, αν είναι, να το έκανε μία φορά και τέλος. Άμα το κάναμε πολλές φορές, ξέρω εγώ. Άμα αρχίζεις και νιώθεις κάτι παραπάνω, δηλαδή, εντάξει, νομίζω το κόβεις. Γιατί πρέπει να είσαι και με τη σχέση σου. Άμα το κάνεις, δηλαδή, να το κάνεις μόνο για τη σεξουαλική εμπειρία. Να μην το συνεχίσει και να μην μου πει μετά ότι μ' αρέσει περισσότερο η άλλη κοπέλα, οπότε σε χωρίζω. Κανένα όρο. Άμα να το κάνεις, κάντε τουλάχιστον σωστά, κάντε ολόκληρο. Να μην είναι ωραία. Αλλά ο άλλος να είναι ωραίος. Ναι. Να μην ξέρω τα ονόματα, να μην ξέρω τίποτα. Να μην τους ξέρω καθόλου. Να μην ξέρω τίποτα. Και να μην το συζητήσουμε και μετά. Πέρασε καλά, ναι. Το αμάξι μετά. Και εγώ νομίζω αυτό. Θα ήθελα να μην του ξέρω. Τι που να με διακοπέ σε ένα νησί και να το κάνω εκεί, ξέρω εγώ. Επειδή το φιλί γενικά το έχω σαν λίγο πιο ιδιαίτερη φάση για ένα ζευγάρι, καταλαβαίνει πολλά πράγματα νομίζω το φιλί. Θα έλεγα ότι είναι σίγουρα να μην υπάρχουν φιλιά, να μην ξαναυπάρξει επικοινωνία με το συγκεκριμένο ζευγάρι. Ποτέ. Ποτέ όμω. Και να μην είναι μεταξύ μα. Να μην ακουστεί παραέξω. Είσαι Πουριτανή. Ναι. Είσαι Πουριτανή ή η κοινωνία μα μα οθεί να είμαστε Πουριτανοί. Και τα δύο νομίζω. Εγώ είμαι και λίγο παραπάνω ίσω. Συμφωνεί με την κοπέλα σου να κάνει με τη σχέση σου να κάνει swing. Αλλά οι άλλοι δεν σου πολύ αρέσει εσένα. Αλλά αρέσει ο άλλος στη δικιά σου. Τι κάνεις, συνεχίζεις. Δεν θα έκανα αρέσει. Ή θα του έλεγα, ξέρω εγώ, να μην σε βλέπω κάπως γίνεται να κλείσω με το φως. Δεν μ' αρέσει ο άλλος, όχι, δεν το κάνω αυτό το χατήρι. Όχι, ζητά αλλαγή. Και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο δεν πάει έτσι. Πρέπει. Σένα θα σε πείραζε. Να μη σου άρεσε, αλλά σου λέγε θα χαρώ για το χαμόγελο του παιδιού. Όχι, γιατί θα έκανα το ίδιο κι εγώ. Θεωρείς γενικότερα ότι είναι ταμπού το swing στην Ελλάδα. Είναι ταμπού, ναι. Άλλο στον άνθρωπο. Ναι. Δεν το κάνουν εύκολα δηλαδή αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι δεν μπορεί να ανταλλάξει εύκολα ζευγάρι με τον άλλο και να κάνετε ό,τι να κάνετε. Σίγουρα είναι, ειδικά στην Ελλάδα, 100%. Ναι, πιστεύω ότι είναι ταμπού. Ωστόσο θεωρώ ότι στο εξωτερικό είναι λίγο πιο ελεύθερο, α πούμε. Όχι, δεν θα το έλεγα. Θεωρείται ταμπού. Εντάξει, Σουηδία θα καταντήσουμε. Κι εγώ ταμπού το θεωρώ. Ναι,
αλλά εσύ δεν θέλεις να κάνεις και να σε βλέπει το αγόρι σου. Ναι, περίμενε. Αν ήταν η άλλη άσχημη για μένα, δεν θα είχα πρόβλημα ούτε εγώ να τον βλέπω. Πάρα πολλά πράγματα είναι ταμπού και το swing είναι ταμπού. Επειδή ο κόσμος τώρα θεωρώ ότι θέλει ένα σύντροφο να έχει αρκετή αποκλειστικότητα. Δηλαδή θεωρώ ότι πολλοί εδώ πέρα, άμα κοιτάξουμε σε όλη την πλατεία, άμα ρωτήσεις έναν, θα σου πούνε ότι είναι κάθετη. Δεν ξέρω. Έχεις ρωτήσει κάποιον εδώ που να λέει ναι, θέλω, θα ήθελα να κάνω με τη σχέση μου. Ναι, και σε άλλα βίντεο. Όχι. Ταμπού γιατί ναι, είναι το swing. Όχι, όχι, όχι. Ό,τι θέλει κάνει ο καθένας είναι επιλογές του. Οκ, okay, μεγάλη. Εσύ. Και συνέχισε, θα λύσει. Θα περάσει δύσκολα, αδερφέ, συγγνώμη. Αν ένα ζευγάρι. Να καλυφθώ. Αν ένα ζευγάρι θέλει, τότε ρε φίλε είναι δικό του θέμα. Δηλαδή πραγματικά δεν μπορεί να πει κάτι άλλο κάτι. Κάποιο άλλο κάτι. Καλά, στην Ελλάδα γενικά είναι πολλά πράγματα ταμπού. Εντάξει το, δεν νομίζω, όχι. Καλό θα ήταν να μην ήταν. Στην Ελλάδα κάνει πολλοί κόσμο. Περισσότερο ναι. Διοργανώνονται παρτάκια με θέμα. Έχει καλεστεί. Καλά, είχα καλεστεί, αλλά πρώτον είχα σχέση και δεύτερον δεν θα έκανα. Πήγα καθαρά για το τζέρτζελ, α πούμε. Απήγε! Ποιο σε κάλεσε καταρχά. Ρε ήταν open, όποιο ήθελε πήγαινε. Ναι, κάνουνε θεωρώ. Δεν νομίζω. Εγώ δεν ξέρω κανέναν δηλαδή να το έχει κάνει. Κανέναν. Δεν ξέρω αν όλοι ξενέρωτησαν εμένα, αλλά δεν ξέρω κανέναν να το έχει κάνει αυτό. Πιστεύω ότι τα περισσότερα αγόρια δεν θα είχαν θέμα. Κοπέλες δεν ξέρω. Από όσα έχω ακούσει, περισσότερο ζηλεύουν, οπότε είναι σε φάση όχι, όχι. Οπότε θα πω ότι δεν ακούω γενικά να γίνεται. Σίγουρα όχι. Σίγουρα όχι. Μέσω θεωρείται λιγάκι ταμπού. Δεν έχω και πολλή εμπειρία επί του θέματος, ούτε από φίλους, ούτε από γνωστούς, από οτιδήποτε. Οπότε θα πω όχι. Όχι. Εγώ προσωπικά δεν το έχω ακούσει όπως είπα και πριν, αλλά κάποιος ναι, μπορεί να κάνει. Και να μην το γνωρίζω, εννοείται. Ναι. Ναι, σίγουρα. Κάνουν όλοι πιστεύω. Έχω ακούσει και όγκους να πηγαίνουν και με γνωστούς γνωστών και τέτοια. Δεν έχω ιδέα, δεν ξέρω. Πάρα πολύ. Απλά δεν το λένε. Ωραία, θέλετε να κάνουμε και στείλετε ένα μήνυμα σχετικά με όλο αυτό το θέμα του swinging. Άμα έχετε συμφωνήσει με το δικό σας, κάντε και swinging και τα πάντα. Και διπλό και τριπλό, ό,τι θέλετε. Ό,τι αγαπάτε, δώστε πόνο. Swinging, swinging, δεν θέλετε, μην το κάνετε. Όποιος νιώθει Σουηδία, ας το κάνει. Αλλιώς τον κόμενό μου να μην μου πάρετε και όλα καλά. Θα στον πάρουμε. Εγώ θα πάω και θα στον πάρω. Κανόνες την πορεία σου, εσύ. Όποιος δεν είναι τόσο πουρτενός όσο είμαι εγώ, ας το κάνει. Και πολύ καλά θα το κάνει. Μην ακούτε εμένα, ή σας κάνετε ό,τι νιώθετε. Παιδιά, να προσέχετε εκεί έξω. Ό,τι θέλετε, κάντε το. Να μην το κάνετε. Δική μου η γνώμη. Να αγαπάτε αυτόν που έχετε δίπλα σας. Άμα θέλετε ανανέωση, να τα βρείτε μεταξύ σας, να το συζητήσετε. Είμαι σίγουρη θα βρείτε τρόπο. Να κάνετε swinging αν σας αρέσει πραγματικά, αλλά να το κάνετε μέσω ασφαλένας. Να είστε προετοιμασμένοι γι' αυτό. Αν θέλετε να το κάνετε, κάντε το από θέμα ανανέωση σχέσης. Αλλά μην το παρατραβήξουμε κιόλα. Να μην κάνετε swinging. Δεν θεωρώ πως είναι κάτι πολύ ωραίο για κάνε να. Κι αν θέλουμε. Αν θέλετε, κάνετε. Εντάξει, δημοκρατία έχουμε. Αν δεν θέλουμε όμως. Μην κάνετε αν δεν θέλετε. Ναι, αν είμαστε στον τεμί. Αν είστε στον τεμί, όπως νιώθετε. Αν το συμφωνήσετε και οι δύο παιδιά να περάσετε τέλεια. Με την ευχή μου. Ναι, αλλά καλό θα είναι να το προτείνει αυτός ο οποίος είναι σίγουρος ότι δεν θα παρατήσει τον σύντροφό του εάν το κάνει. Να κάνετε άμα το θέλετε. Άμα δεν τον θέλετε σαν και εμένα, να μην κάνετε. Άρα, αν κάποια κοπέλα είναι αυτές τις φάσεις ναι. Και σε ήθελε. Και με ήθελε εμένα. Και σε να ήθελα, λέει, ήθελε και swinging. Όχι, όχι. Τελείωσε. Δεν κάνουμε τίποτα. Καθόλου μαζί. Χάσατε, κορίτσια. Χάσατε το κελέπουρο. Άμα θέλετε να γνωρίσετε καινούργια πράγματα, κάντε το. Αρκεί να μην είστε σε σοβαρή σχέση. Να μην κάνετε αυτό το πώς το πεις. Και να είστε πιστοί στην κοπέλα σας και να μην κάνετε αυτό το πράγμα. Και να κάνετε σεξ όπου θέλετε. Όπως. Στο θυσίο. Ραντεβού εκεί.